Ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά, θεωρεί η Ελλάς το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το βράδυ της Δευτέρας. Δεν είναι η πρώτη φορά και θεωρούμε ότι δεν θα είναι και η τελευταία φορά το οποίο συμβαίνει, όπου συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά, τόσο στους χώρους των πανεπιστημίων όπου συνεχίζει να επικρατεί ανομία, όσο και γενικότερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και βλέπουμε γενικότερα σε όλη την επικράτεια. Η αστυνομία από τη μεριά της κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, επιχειρεί, εξιχνιάζει, συλλαμβάνει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει, όπως έχουμε πει χίλιες φορές, για να αντιμετωπιστεί γενικότερα το θέμα της εγκληματικότητας, να δημιουργηθεί μια ισχυρή αλυσίδα μεταξύ αστυνομίας, δικαιοσύνης και σοφρονιστικού συστήματος. Όλα έγιναν μετά τις 10 το βράδυ στην πλατεία Χημείου, όταν έπεσαν πυροβολισμοί μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ένας 22χρονος σε σημασμένος για ληστείες και ναρκωτικά να τραυματιστεί. Το θύμα καθόταν σε αυτό το παγκάκι όταν δέχτηκε πυροβολισμούς από αγνώστους. Μάλιστα, αιμόφυρτος κατάφερε να φτάσει λίγα μέτρα από εδώ στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Έγινε ένα περιστατικό το οποίο καμία σχέση δεν έχει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ήταν μια καθαρά, ένα ξεκαθάρισμα, καθαρά ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αυτών όλων των ομάδων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι διοικητικές αρχές. Μετά από αυτό το περιστατικό αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι ο νόμος που ψηφίστηκε το 2019, ο 4623, και αναφέρει ότι και οι χώροι των πανεπιστημίων, τα κάμπουσης, σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες είναι όπως όλοι οι άλλοι χώροι της επικράτειας, άρα αυτεπάγγελτα παρεμβαίνει η αστυνομία. Έτσι λοιπόν και χτες, με το που ενημερώθηκε για αυτό το αποτρόπαιο γεγονός, του ξεκαθαρίσματος δηλαδή των λογαριασμών με τον πυροβολισμό, παρενέβη άμεσα. Ο τραυματίας με καταγωγή από τη Γεωργία που είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου έφτασε με τραύματα στα πόδια από πυροβόλο όπλο. Προφανώς αυτά τα πράγματα πρέπει να καταδικάζονται και από την κοινωνία αλλά και από τον χώρο του Πανεπιστημίου. Προφανώς αυτή η βία και η εγκληματικότητα πρέπει να εξαλειφθεί όσο το δυνατόν γίνεται, γιατί και δυσφημίζει το χώρο του Πανεπιστημίου που πραγματοποιούνται τέλος πάντων τέτοιου είδους εγκλήματα μέσα στο χώρο των μελλοντικών επιστημόνων της χώρας. Ήρθανε 20, προφανώς αυτοί ήταν έμποροι ναρκωτικών από ό,τι κατάλαβα. Πυροβολήθηκαν μεταξύ τους. Στα 50 μέτρα η αστυνομία στο βιολογικό, δύο κλούβες, όπια, ΜΑΤ, ασφάλεια. Πέσαν οι σφαίρες, φύγαν όλοι. Ο μοναδικός τραυματίας πρόλαβε να φύγει και αυτός πήγε στο γεννηματά με τα πόδια. Κάνανε 8 προσαγωγές, αφήσαν όλους ελεύθερους. Συλλάβανε μια κοπέλα 20 χρονών επειδή έβρισε έναν αστυνομικό με το σκυλί της, το έβγαλε βόλτα. Και στην ουσία ο μόνος από το σκηνικό που πιάσανε ήταν ο τραυματίας, ο οποίος πήγε μόνος στο γεννηματά. Η αστυνομία βρήκε στο σημείο 5 κάλικες και μία βολίδα, ενώ εντοπίστηκαν και ίχνη αίματος. Μάλιστα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 8 προσαγωγές, ενώ καμία τελικά δεν μετατράπηκε σε σύλληψη. Λογομαγήσανε από τα τηλέφωνα και βρίστηκαν. Και ο ένας αναγκάστηκε και λέει στον άλλον: αν φοράς παντελόνια, έλα, εγώ θα έρθω μόνος μου. Και τελικά δεν ήταν μόνος του, ήταν με άλλους. Και έγινε το περιστατικό. Και γι' αυτό το θέμα δεν πρόκειται να λήξει αυτή η βεντέτα, να το πω έτσι λαϊκά. Δεν πρόκειται να λήξει, γιατί είμαι πρώην χρήστης και είδα και άλλους πυροβολισμούς σε αυτό το σημείο και ξέρω ότι δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το σκηνικό που γίνεται. Οι έρευνες της Ελλάς για το επεισόδιο συνεχίζονται.